Χαίρομαι πολύ, κύριε Υπουργέ, κύριε Αναπληρωτά, κυρία και κύριοι Υπουργέ, που επισκέπτομαι σήμερα ένα Υπουργείο το οποίο μου είναι εξαιρετικά οικείο και θέλω να προσυπογράψω την τοποθέτηση της κυρίας Υπουργού ότι η μεταρρύθμιση του κράτους αποτελεί έναν κεντρικό στόχο της νέας μας διακυβέρνησης και θα έρθει να χτίσει πάνω στις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες τις οποίες υλοποιήσαμε την προηγούμενη τετραετία. Έχουμε θέσει εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους, οι οποίοι πάντα έχουν στο επίκεντρό τους την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη από το κράτος. Είτε μιλάμε για το κεντρικό κράτος, είτε μιλάμε για τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, είτε μιλάμε για τις περιφέρειες, είτε μιλάμε για τους δήμους. Στο επίκεντρό μας πάντα είναι ο πολίτης και η παροχή όσο το δυνατόν καλύτερων και πιο ποιοτικών υπηρεσιών από το κράτος σε όλες τις εκφάνσεις. Αναγνωρίζουμε βέβαια ταυτόχρονα ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις λειτουργίες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, κυρίως ως προς την ταχύτητα υλοποίησης αποφάσεων που έχουν να κάνουν με τις προσλήψεις στο κράτος και δουλεύουμε ήδη πολύ συστηματικά σε αυτήν την κατεύθυνση. Και βέβαια έχουμε θέσει ως κεντρική προτεραιότητα την υλοποίηση αυτού που αποκαλούμε η νέα πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, που δεν είναι τίποτα άλλο από το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων μεταξύ του κράτους, στην κεντρική και στην αποκεντρωμένη του μορφή, των περιφερειών και των δήμων, και ο αναπληρωτής υπουργός ήδη εργάζεται σκληρά σε αυτήν την κατεύθυνση. Από εκεί πέρα θα δουλέψουμε πολύ και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το προσωπικό του δημοσίου, με τους δημόσιους υπαλλήλους μας, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αξιολογούνται πρωτίστως για να επιβραβεύσουμε την δουλειά την οποία κάνουμε. Γι' αυτό και επιμένω πολύ σε καινοτόμες ιδέες, τις οποίες έχουμε ήδη αρχίσει να εφαρμόζουμε, όπως τα πριν παραγωγικότητας και η σύνδεση του μετρήσιμου αποτελέσματος με την αντάμεψη είτε του ιδίου του υπαλλήλου, είτε της ομάδος η οποία πετυχαίνει συγκεκριμένους στόχους που θα τεθούν από την πολιτική ηγεσία. Και βέβαια, να επαναλάβω και εγώ αυτό το οποίο είπε η κυρία Υπουργός, είναι συμβολικό αλλά και πολύ ουσιαστικό το γεγονός ότι το πρώτο νομοσχέδιο το οποίο καλούμαστε να ψηφίσουμε ως νέα Βουλή αφορά την άρση όλων των περιορισμών και τη δυνατότητα των συμπολιτών μας οι οποίοι κατοικούν στο εξωτερικό να συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές, ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές. Όπως γνωρίζετε, για να ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό, βάσει του συστάματος χρειάζονται 200 βουλευτές. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτή την αυξημένη πλειοψηφία, διότι θα ήταν εξαιρετικά παράξενο κόμματα τα οποία στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία όταν πρωτοπαρουσιάστηκε στην προηγούμενη Βουλή, αυτή τη στιγμή να αλλάξουν την στάση τους. Δεν πιστεύω ότι τελικά αυτό θα συμβεί και θα έχει μια ιδιαίτερη συμβολική αξία το πρώτο νομοσχέδιο το οποίο θα ψηφίσουμε να αφορά ουσιαστικά την πλήρη πολιτική ενσωμάτωση της ελληνικής ομογένειας στις εκλογικές μας διαδικασίες. Θα έχουμε την ευκαιρία όλα αυτά βέβαια να τα συζητήσουμε και στη Βουλή τις επόμενες εβδομάδες, αλλά παραμένω αισιόδοξος ότι μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο των 200 βουλευτών, ώστε αυτή η παρέμβαση να ισχύσει ουσιαστικά από τις ευρωεκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν στις αρχές του επόμενου καλοκαιριού. Να ευχηθώ καλή δύναμη στην ομάδα του Υπουργείου, να τονίσω ξεχωριστά την μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουμε στα θέματα της Μακεδονίας και της Θράκης. Γι' αυτό και διατηρούμε, θα έλεγα, και ενισχυμένο το Υφυπουργείο αυτό με συγκεκριμένες αρμοδιότητες που αφορούν και την παρακολούθηση των αναπτυξιακών σχεδίων των τριών περιφερειών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου. Από εκεί και πέρα θα είμαστε σε τακτική επικοινωνία για να μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτού του πολύ σημαντικού έργου. Θυμίζω ότι το Σεπτέμβριο θα κάνουμε την παρουσίαση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων. Επαναλαμβάνω ότι οι προσλήψεις όλες περνάνε μέσα από αυτόν τον κεντρικό προγραμματισμό, ο οποίος εκ των πραγμάτων μας υποχρεώνει μερικές φορές να γινόμαστε και λίγο δυσάρεστοι, διότι πρέπει να κάνουμε κεντρικές πολιτικές προτεραιότητες. Όμως οι βασικές μας δεσμεύσεις, με πρώτη και σημαντικότερη την πρόσληψη 10.000 νέων εργαζόμενων στον τομέα της υγείας, ισχύει στο ακέραιο και θα αρχίσει να υλοποιείται άμεσα.